Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να σας δώσω απαντήσεις, αλλά επιτρέψτε μου να πω και ορισμένα πράγματα, γιατί είναι ευκαιρία που βρίσκομαι στη Βουλή. Και πράγματι σας παρακολουθώ. Όχι, δεν πειράζει, μπορεί να το στεναχωρήσω. Αλλά ξέρετε, εγώ είχα τη δυνατότητα σήμερα να απαντήσω σε όποιον μου έκανε ερώτηση. Εσείς λοιπόν μου καταθέσατε ερώτηση την Τρίτη το πρωί. 9 και 10 ήρθε η ερώτηση στον Πρόεδρο της Βουλής. Μετά το Eurogroup. Οι άλλοι συνάδελφοί σας δεν θέλησαν, δεν θεώρησαν σκόπιμο. Εσείς αξιοποιήσατε την κοινοβουλευτική διαδικασία και είμαι εδώ και απαντώ σε εσάς. Και από εκεί και πέρα βεβαίως έχω το δικαίωμα μέσα από τις απαντήσεις μου να ασκήσω και κριτική. Δεν ευθύνομαι εγώ που δεν υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να γίνει διάλογος και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Άλλωστε θα μπορούσε να προκαλέσει συζήτηση είτε διερωτήσεως σε εμένα είτε μέσα από τον κανονισμό της Βουλής. Θέλω λοιπόν να απαντήσω σε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έθιξα στην πρώτη μου ομιλία και ήταν, τα θέσατε εσείς. Μιλήσατε για το ασφαλιστικό. Πρώτα απ' όλα κύριε Πρόεδρε να σας πω το εξής. Όλο το προηγούμενο διάστημα έβγαιναν και έλεγαν στα μέσα ενημέρωσης, σε πηχαίους τίτλους εφημερίδων, στις εκπομπές πολιτικού διαλόγου, ότι ο Τσίπρας είναι ψεύτης. Και ο Κατρούγκαλος μεγάλος ψεύτης και η Αξιόγλου επίσης ψεύτρα. Γιατί? Γιατί λέει τους ισοπεδώσαμε όλους με τις ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς δεν βγήκαμε να πούμε ότι αυτές οι ασφαλιστικές εισφορές δεν επιβάρυναν ορισμένα εισοδήματα. Το είπαμε καθαρά, βεβαίως. Μπορεί να είναι λάθος, μπορεί να είναι μια διαφορετική αντίληψη. Μπορεί να μας κάνετε κριτική. Αλλά δεν λειτουργήσαμε εν λευκό τα μπουλαράσα. Σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δημοσιονομικό ήμασταν αναγκασμένοι, όχι να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, αλλά να μπορέσουμε να φέρουμε μια λύση που δεν θα αύξανε την επιβάρυνση στους συνταξιούχους και στις κύριες συντάξεις και άρα θα έπρεπε να βρίσκει έσοδα από τις εισφορές. Και πώς τις κατανείμαμε αυτά, πώς κατανείμαμε αυτά τα βάρη στους πολίτες, στις εισφορές, στους ελεύθερους επαγγελματίες, πώς, με βάση το εισόδημα. Και τι είπαμε, είπαμε ότι το 80% ελαφρύνεται και το 20% επιβαρύνεται. Πέσαν όλοι να μας φάνε. Βγήκε ο υφυπουργός κ. Πετρόπουλος και είπε κάτι σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Και τον κανιβαλίσανε, είπε ότι βγήκα στο δρόμο και ερχόντουσαν μαγαζάτορες και μου λέγανε πληρώνουμε λιγότερα. Και τον κανιβαλίσανε σε όλους τους σταθμούς. Ο ψεύτης, ο άθλιος. Και βγαίνει χθες η ΕΣΕ και μην γελάτε. Βγαίνει χθες η έρευνα της ΕΣΕ. Κύριος Κορκίδης, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, μου το πείτε. Και βγαίνει λοιπόν η έρευνα της ΕΣΕ και λέει ότι το 77% των ελεύθερων επαγγελματιών εμπόρων βιοτεχνών ελαφρύνεται από τις εισφορές. Το 9% πληρώνει τις ίδιες και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα 14% που επιβαρύνεται. Είμαστε χαρούμενοι που επιβαρύνεται το 14% αυτό? Όχι. Υπάρχει πρόβλημα υπερβολικής επιβάρυνσης σε ορισμένους εξ αυτών? Υπάρχει, το παραδέχομαι κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν μπορεί σε αυτόν τον τόπο διαρκώς στο όνομα της σκοπιμότητας μιας αντιπολιτευτικής ρητορικής να κάνουμε το άσπρο μαύρο. Διότι η μεγάλη πλειοψηφία πληρώνει λιγότερες εισφορές. Πώς να το κάνουμε? Μου είπατε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα για τους φόρους. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που επιβαρύναμε την ελληνική οικογένεια με φόρους. Το έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς πράγματι αναγκαστήκαμε κάτω από την ασφιχτική πίεση στην πρώτη διαπραγμάτευση να κάνουμε μία επιβάρυνση στον συντελεστή φορολόγηση των επιχειρήσεων. Δεν είναι θετικό αυτό. Και στο ΦΠΑ. Όμως τη μεγάλη επιβάρυνση την είχαν προκαλέσει αυτοί που μειώσανε μέσα, καταφέρανε κάτι πρωτοφανές πράγματι, να μειώσουν τον εθνικό πλούτο κατά 25% μέσα σε 4 χρόνια. Θα μου πείτε, όταν έχεις ένα γάιδαρο με φορτωμένο το σαμάρι βάρος και του βάζεις και ένα βόλο παραπάνω, δεν αντέχεις. Σύμφωνοι, να συμφωνήσω μαζί σας. Αλλά είναι άδικη η κριτική αυτή.
Και εν πάση περιπτώσει, εσείς που είστε και καλοπροαίρετος άνθρωπος, να δείτε και τα θετικά που γίνονται. Διότι εμείς παραλάβαμε μια ανεργία στο 27,5 και σήμερα είναι στο 23. Παραλάβαμε μια ανεργία και δείτε τις στατιστικές τις επίσημες στο 27,5 και σήμερα είναι στο 23. Και ο στόχος μας είναι η ανεργία το επόμενο διάστημα να μειωθεί. Και παρακαλώ, πρέπει, μην διακόπτετε από κάτω, παρακαλώ. Να συνειδητοποιήσουμε ότι ο μεγάλος εθνικός στόχος για τα επόμενα χρόνια, για τη χώρα, είναι να επανέλθει η κανονικότητα στην εργασία και να βρούνε θέσεις εργασίας σταθερές, μόνιμες, τα νέα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό. Να πάμε από το brain drain στο brain gain. Να ξανακερδίσουμε δηλαδή την εργασία για τη νέα γενιά. Τώρα θέλω να μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, και στην ουσία, αν θέλετε, της ερώτησής σας, που ήταν τα θέματα της συμφωνίας την προηγούμενη εβδομάδα, την Δευτέρα που μας πέρασε, και τις δυνατότητες που θα έχουμε από εδώ και στο εξής. Καταρχάς να σας πω, εμείς είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε. Λέτε με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτός ο οποίος τα χάνει θα μπορέσει να ισοσκελίσει την απώλεια. Υπάρχουν οι δυνατότητες τεχνικά να το κουβεντιάσουμε. Προτείνετε και εσείς σκέψεις, ιδέες, απόψεις. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Και φαντάζομαι ότι θα έχει ένα νόημα και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων την Τρίτη, αντί να συζητάτε σαχλαμάρες, κουτσομπολιά για τα πρωινάδικα, κοτσομπολιά για τα πρωινάδικα, για το αν ο Τσακαλώτος είναι εδώ ή δεν είναι εδώ και πού ήταν και πού είναι και πώς. Γιατί ξέρετε, πρέπει και αυτοί να έχουν οι άνθρωποι τηλεθέαση. Αφήστε τα αυτά για τα πρωινάδικα, μην ασχολείστε εσείς με αυτά. Να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας. Με ποιο τρόπο σε αυτό το πλαίσιο συμφωνίας που έχουμε θα μπορέσουμε πράγματι να έχουμε μία όσο το δυνατόν δικαιότερη κατανομή των βαρών αλλά και των ελαφρύσεων. Και θέλω να μου επιτρέψετε να πω, κύριε Λεβέντη, και δύο λόγια. Διότι παρακολουθώ την δική σας στάση, μια στάση κεντρώα. Κριτική και στους μεν και στους δε. Εντάξει. Ορισμένες φορές είσαστε μάλιστα και πιο, αν το πω έτσι, θετικός, να δοθούν βάρη στο όνομα της Ευρώπης. Να πάρουμε τα βάρη, γι' αυτό λέτε διαρκώς να τα μοιραστούμε όλοι μαζί, την πολιτική ευθύνη κτλ. Ξέρετε, εγώ, κύριε Λεβέντη, δεν έχω κανένα θέμα. Ναι, εντάξει. Ξέρετε όμως, εδώ δεν είμαστε μόνοι μας. Εδώ έχουμε απέναντί μας ορισμένους πιστωτές, οι οποίοι ήταν πολύ σκληροί για τη χώρα και οι οποίοι τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να μιλάνε για τέλος της λιτότητας. Και μάλιστα επιμένουν και σε επιλογές οι οποίες έχουν ένα αρνητικό κοινωνικό πρόσημο. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης. Και είμαστε αποφασισμένοι να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης μόνοι μας, διότι μόνοι μας το σηκώνουμε δύο χρόνια τώρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, δίνοντας μια μάχη για να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια σε παράλογες απαιτήσεις και κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Αλλά κρίνεται και αντιπολίτευση, κύριε Λεβέντη. Κρίνεται και αντιπολίτευση γι' αυτό. Στην πρώτη αξιολόγηση, ο κ. Μητσοτάκης, νέος τότε αρχηγός, ενώ είχε βγει και είχε πει ότι δεν βιάζομαι, τον πιέσανε προφανώς διάφορα εκδοτικά συμφέροντα που βιάζονταν για τα δάνειά τους και διάφοροι άλλοι ακραίοι εντός της Νέας Δημοκρατίας. Και ενώ ήταν σε όλους πασιφανές ότι είναι παράλογες οι απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 3,6 δις επιπλέον μέτρα λιτότητας, και ήταν από τα Χριστούγεννα. Από τα Χριστούγεννα του 2015 ήταν γνωστό αυτό. Αντί να βγει να πάρει θέση τότε, σφύριζα διάφορα και ξαφνικά ξαναλέει εκλογές. Να μην κλείσει αξιολόγηση, εκλογές. Το ίδιο επανέλαβε και τη δεύτερη φορά. Και ξέρετε κάτι, καλό είναι στην πολιτική. Όχι, λογικό είναι να κάνουμε λάθη. Αλλά να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Το δις εξ αμαρτίνου κανδρό σοφού. Έρχεται λοιπόν και παραλαμβάνει το ίδιο. Και τι έρχεται και λέει, μάλιστα με πολύ χειρότερο τρόπο. Όταν επαναφέρει το Ταμείο την ίδια αξίωση στη δεύτερη αξιολόγηση, όχι μόνο δεν παίρνει θέση έναντι αυτής της αξιώσεως,
Όχι μόνο δεν λέει στον ελληνικό λαό τι προτείνει να κάνουμε, όχι μόνο δεν βάζει πλάτη, αλλά πηγαίνει στο Βερολίνο, λίγο πριν κλείσει, λίγο πριν την κρίσιμη διαπραγμάτευση και ρίχνει τα βάρη στην ελληνική πλευρά, διότι λέει καθυστερεί. Και δεν το κάνει μόνο ο κ. Μητσοτάκης, το κάνουν και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπου ήταν οι μόνοι από όλες τις πτέρυγες που μίλησαν, που τοποθετήθηκαν εναντίον της χώρας, όχι της κυβέρνησης, και απέδωσαν ευθύνες για τις καθυστερήσεις. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Ξέρετε, η γερμανική γλώσσα έχει μία λέξη που είναι αμετάφραστη στα ελληνικά, λέγεται «Fredsdam» και σημαίνει ντροπή για κάτι που κάνει κάποιος άλλος. Εγώ θέλω με αυτή τη γερμανική λέξη να αποδώσω το συνέστημα που εγώ αισθάνομαι για τη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Βερολίνο λίγο πριν κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Και αισθάνομαι ντροπή, διότι στο τέλος της ημέρας είναι μια στάση αντιπατριωτική. Προσέχω τις λέξεις μου. Και θέλω λοιπόν να πω κάτι ρωτώντας εσάς, κύριε Λεβέντη, δεν κάνω διάλογο εδώ με τους βουλευτές. Απαντώντας εσάς, πείτε μου εσείς, θα έχανε ή θα κέρδιζε το πολιτικό σύστημα της χώρας, αλλά και η ίδια η αντιπολίτευση, αν στην πρώτη αξιολόγηση, αλλά και στη δεύτερη αξιολόγηση, ευγαίνατε και λέγατε, και κυρίως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαφωνώ με την κυβέρνηση, τα έχει κάνει λάθος η κυβέρνηση, αλλά στηρίζω την εθνική προσπάθεια να μην επιβληθούν αυτές οι παράλογες απαιτήσεις. Ποιος θα έχανε και ποιος θα κέρδιζε. Πώς λένε και οι Αγγλοσάξονες, ο φίλος μου Ευκλήδης που είναι Αγγλοσάξο και μιλάει τα αγγλικά καλά, είναι win-win θα ήταν γι' αυτό. Δηλαδή, αν δεν τα καταφέρναμε εμείς, θα έβγαινε και θα έλεγε, ορίστε, τους στηρίξαμε και πάλι είναι τόσο άχρηστοι, δεν τα καταφέραμε. Και τώρα που τα καταφέραμε, θα είχαν τη δυνατότητα τουλάχιστον να βγουν και να πούν ότι τα καταφέραν επειδή τους στηρίξαμε και διαμορφώσαμε ένα εθνικό μέτωπο. Αλλά ούτε αυτή τη στοιχειώδη ευφυΐα. Γιατί, κύριε Λεβέντη? Διότι το πάθος για την επιστροφή στις καρέκλες της εξουσίας για να συνεχίσουν αυτό το καταστροφικό έργο που κάνανε όλες αυτές τις δεκαετίες είναι ισχυρότερο από το πατριωτικό καθήκον. Θέλω όμως να κλείσω λέγοντας το εξής. Αυτό το οποίο ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν στη χώρα είναι ότι το 2015 δεν είναι το ίδιο για τη χώρα με το 2017. Γιατί αυτά τα δύο χρόνια έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει πολλά και σημαντικά. Και ξέρετε, κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι υπάρχει δυνατότητα της πολιτικής διαπραγμάτευσης και νομίζουν ότι είναι μόνο τα τεχνικά κλιμάκια. Η όποια διέξοδος ευρέθη τώρα, βρέθηκε στο πεδίο της πολιτικής και όχι στο πεδίο των τεχνοκρατών. Και δεν κατάλαβαν καν ότι η χώρα από το 2015 και μετά έχει αλλάξει. Ότι η χώρα δεν είναι μόνη, ότι η χώρα δεν είναι πια ηκέτης. Δεν κατάλαβαν ότι σε αυτό το μεσοδιάστημα επισκέφτηκαν στη χώρα μας σπουδαίοι ηγέτες μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ήρθε εδώ ο πρόεδρος Ομπάμα, ήρθε ο πρόεδρος Πούτιν, Πάπας Φραγκίσκος για το προσφυγικό, ήρθε ο πρόεδρος Ολάντ, ήρθανε οι ηγέτες του Νότου, ήρθανε εδώ και δημιουργήσαν ένα μέτωπο και μια ασπίδα, αν θέλετε, σε παράλογες απαιτήσεις σε πολιτικό επίπεδο. Διαμορφώθηκαν νέες συμμαχίες και νέοι σχετισμοί. Ήρθε ο πρόεδρος Γιούνκερ, ήρθε ο πρόεδρος Τούσκ. Δεν κατάλαβαν ότι η Ελλάδα σταμάτησε πια να είναι η χώρα της καρπαζιάς και της ηκεσίας, όπως την παραλάβαμε εμείς το 2015, και έγινε μια χώρα η οποία παίζει σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο, ακολουθεί με σοβαρότητα και σχεδιασμό μια στρατηγική ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής, με τις τριμερείς μας συνεργασίες με Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ, με την παρεμβατικότητά μας
και στο κυπριακό και στις ελληνικές σχέσεις, με τον κρίσιμο ρόλο που παίξαμε στο προσφυγικό, ώστε να υπάρξει αυτή η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και να υπάρξει μια διευθέτηση. Τι δύσκολη αυτή η συμφωνία. Δεν καταλάβαν τίποτα. Τίποτα δεν καταλάβαν. Δεν καταλάβαν ακόμα τίποτα όταν ο πρόεδρος Ομπάμα εδώ ήρθε για να κάνει την τελευταία του παρουσία ως πρόεδρος, βγάζοντας αυτόν τον λόγο που θα μείνει στην ιστορία για την Ελλάδα. Νομίζανε ότι η Ελλάδα παραμένει η χώρα της Καρπαζιάς. Και τώρα λοιπόν πάθανε στραπάτσο. Λυπάμαι πολύ λοιπόν που δεν καταλαβαίνουν. Εγώ θα τους ζητήσω και θα ζητήσω και σε εσάς και θα ζητήσω σε όλους, σε όλες τις πολιτικές πτέρυγες, να συνειδητοποιήσουν ότι η χώρα θα βγει από την κρίση, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να βγει αυτή η χώρα από την κρίση και γιατί είναι αποφασισμένος και ο ελληνικός λαός να γυρίσουμε σελίδα. Και αυτό πια το καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας.